είστε, βρε αγάπη. Γεια σου, Μαριέλα. Έχετε φάει. Ναι, είμαστε υπαγωμένοι. Αχ, εντάξει, λοιπόν. Γεμάτη δυνάμεις. Εγώ πεινάω λίγο. Καλά, θα φάμε μετά, αυτά που λέγαμε, βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή πριν είχαμε ένα θέμα κοινωνικό, γιατί λέγαμε όλα αυτά που έχουν γίνει με το 12χρονο κορίτσι, τα οποία είναι πολύ βαριά. Είχε μια εξαιρετική αντίδραση ο Δημήτρης Καμπουράκης στο Open, που ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί μου φάνηκε απολύτως ανθρώπινη. Μέχρι το βράδυ, ξέρεις, όλη μέρα τρακώνονταν, φωνάζαν, ακούγαμε πράγματα, απολογίες κτλ. Και με πιάνει μια μαυρίλα, ας πούμε, το βράδυ, και βάζω 3 αυγά τηγανιτά. Και κόβω και μια ντομάτα. Ναι. Όχι. Με ψωμί. Με λαδάκι και ρίγανη. Ναι. Ψωμί από πάνω. Και παίρνω και μισή φρατζόλα ψωμί. Ναι. Και τα τσάκισα, παιδιά. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν ένα αντίδοτο. Αυτό είναι, παιδί μου. Για το απόλυτο αντίδοτο. Η μαμαδίλα, το φαγάκι, η τρυφερότητα, ζεστασιά είναι πιο. Υπάρχει τίποτα πιο απαλλητικό πόνο από ένα ωραίο μεγάλο πιάτο μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα? Ναι, και πάει και γίνεται όλο και χειρότερο και πιο λιπαρό όσο προχωράει. Ή δύο σουβλάκια διπλόπιτα. Έτσι, ακριβώς. Πατάτες φουλ. Εσύ με τι γίνεσαι καλά στον πόνο. Πατάτα τηγανητή. Πώς το λένε, μακαρόνια με κοιμά, αλλά μέσα από την κατσαρόλα. Θέλω και τον ξεπεσμό, την κατάντια του να το τρώσει. Γιατί μέσα στην κατσαρόλα μένει πάντα το καλύτερο. Ναι. Το πιο λαδερό είναι εκεί, το πιο ωραίο. Το ωραίο, η σαλτσούλα του. Παιδιά, και πατατάκια με μαγιονέζα. Εντάξει, φτάνει, παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω φάει. Ολλανδικό.